φίλοι, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Γυμναστήριο της Άνω Σύρου. Το απόγευμα Σαββάτου, σε ένα απόγευμα θα λέγαμε με ισχυρό άνεμο εδώ στην Άνω Σύρου, που σίγουρα θα επηρεάσει τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Πρώτη αγωνιστική της β' φάσης του πρωταθλήματος της ΕΦΣ Κυκλάδων για το 2015-2016. Μια αγωνιστική που πέρασε από 40 κύματα θα λέγαμε για να διεξαχθεί και τελικά παραγωνιστείται σήμερα στα μέσα του Φλεβάρι, που στο τέλος της φάσης αυτής, στο τέλος των 6 αυτών αγωνιστικών, θα μάθουμε τον πρωταθλητή Κυκλάδων για τη σεζόν 2015-2016. Ένα παιχνίδι που θα παρακολουθήσει σε μαγνητοσκόπηση από την Αιγαίο Τηλεόραση και σε στιγμιότυπα από το Κυκλάδες 24, Siro Sports και sportkyklades24.gr. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας για τη σημερινή μετάδοση, το σούπερ μάρκετ Μπούμπουλης Σαματίου Πρίου 47 και την κάβα του Αντώνη του Μακριονίτη, εμπόριο ποτών, στο κάτω Μάνα, στην Siro. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη μπει στον αγωνιστικό χώρο και μπορούμε σιγά σιγά να περάσουμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Να ξεκινήσουμε από τους φιλοξενούμενους, την ομάδα του ΑΟΜ Εικόνου, όπου ξεκινάει με τους εξής 11. 1 Σαβόπουλο, 2 Μυρτινά, 3 Ράγια, 4 Καρατζά, 5 Μπαλί, 6 Αργυρόπουλος, 7 Ξένος, 8 Μπάμπακαρ, 9 Μουρουζίδης, 10 Μοησίδης και 11 Πανέτας. Οι υπόλοιποι 5 που συμπληρώνουν τη 16 σήμερα του κυρίου Παχατουρίδη είναι οι εξής: 12 Τσάλμας, 13 Πετράη, 14 Ράγια Χρήστος, 16 Βερόνης και 17 Χιλάη. Στην αντίπερα όχθη για την ομάδα του κυρίου Μάκη Βαρθαλίτη, οι εξής 11 που μπαίνουν στη μάχη αυτή είναι η Συριανός, Καρίμαλης, Μαραγκός, Κόκαλης, Μουράι, Γατσέλος, Κότσης, Ρούσος, Γκούφας, Ραμπαβίλας και Απντούλ. Όλα έτοιμα θα έλεγα για να ξεκινήσει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι εδώ στην Άνω Σύρο. Ένα παιχνίδι που σίγουρα θα μας απασχολήσει όσον αφορά το τι θα γίνει σήμερα για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Να αξίζει να σημειωθεί ότι οι 6 ομάδες που ξεκινήσαν το πρωτάθλημα με το εξής πλεονεκτήματα είναι η ομάδα του ΑΟΜ Εικόνου και του Πανθυριακού, ξεκίνησαν από 3 βαθμούς. Από 1 βαθμό ξεκίνησε ο Παναξιακός και η ομάδα του ΑΟΣΥΡΟΥ και χωρίς βαθμό η Θύλα Καμαρίου και η Άνω Μερά. Πρώτες στιγμές στο παιχνίδι μας που μόλις ξεκίνησε με τον Αμπτούλ Ραζάκ από αριστερά να βγάλει σέντρα μέσα στην περιοχή στο ύψος του πέναλτι. Ευκαιρία μεγάλη το πλασέ. Πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του ΑΟΣΥΡΟΥ στο σουτ του Μουράι, του Κότσι, σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Ο ΑΟΣΥΡΟΥ ξεκινάει πολύ δυνατά θα λέγαμε το παιχνίδι. Με τη συμπλήρωση λοιπόν 15 περίπου δευτερολέπτων, ο ΑΟΣΥΡΟΥ ανοίγει το κύκλο των φάσεων με τον Ηλία τον Κότσι. Ωραία προσπάθεια ο Ραμπαβίλας, έσπασε στο ύψος περιοχής, σουτ δεξί από τον Κότσι. Ο Σαββόπουλος θα πέσει, θα μπλοκάρει στη δεξιά γωνία. Όλα αυτά πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ακούτε σίγουρα μέσα από το μικρόφωνο τον άνεμο που έχει ισχυροποιηθεί θα λέγαμε αυτή τη στιγμή στην Άνω Σύρο. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα η περιγραφή να είναι όσο τον τόσο καθαρή. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας μεταφέρουμε τον παλμό του αγώνα που παρακολουθούμε εδώ στην Άνω Σύρο. Άνω Σύρο τώρα από δεξιά σε ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Μουράι. Στη βαθιά παλιά θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ραζάκ. Τελικά δεν θα γίνει αποδεκτή τη μπάλα. Προσπάθεια τώρα για την Μύκονο. Έγκαιρα εκεί θα σταματήσει τη φάση ο Γατσέλος. Ραζάκ τώρα στον χώρο του κέντρου. Θέλει να αλλάξει πλευρά για τον Ρούσο τον Κάρολο. Θα προσποιηθεί, θα περάσει. Ωραία ο Ρούσος. Θέλει να βρει με το αριστερό την κίνηση του Κότσι. Τελικά η μπάλα θα κοπεί. Μάλλον η φάση θα σταματήσει. Είναι σε θέση offside ο Ηλίας ο Κότσης. Έτσι είναι ως μη γεννόμενη η φάση αυτή. Βαθιά παλιά τώρα για την Μύκονο. Στο χώρο του κέντρου ο Μουράι θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μπάμπακαρ
θα αλλάξει με τον Πανέτα. Ο Πανέτας ξανά κάτοχος της μπάλας με τον Καρύμ Αλή στην πλάτη του. Κακή μεταβίβαση προς τα πίσω. Τρέχει να σώσει την μπάλα πριν περάσει out ο Ράγια. Τελικά δεν θα τα καταφέρει. Το πλάγιο είναι για το ομάδα του Αοσύρου. Σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά που συμπληρώνονται εντός ολίγου. Αοσύρου Αομικόνου στο 0-0. Μία καλή στιγμή είχαμε στο πρώτο λεπτό με την προσπάθεια αυτή του Ηλία του Κότση. Θα δούμε όμως τη Μύκονο τώρα από δεξιά όπως επιτίθεται με τον Μυρτινά να κάνει την κίνηση. Θα δίνει την μπάλα στον Μωυσίδη, εκείνος να χάνει. Με τον Αμπτούλ να δίνει στον Κότση. Παίζει ωραία το 1-2. Πολλά λάθη στο χώρο του κέντρου. Τελικά η νικήτρια ομάδα σε μονομαχία αυτή είναι η ομάδα του Αομικόνου. Αυτό ο Ζάκ θα θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ρούσο. Τον κάνω πολύ ωραίο κοντρόλ από τον Ρούσο. Με τη μία σέντρα εκεί που ελέγχει ο αρχηγός ομάδας του Αομικόνου. Και ένα πλάγιο εδώ τώρα από τον παίχτη με το νούμερο 3, τον αρχηγό της ομάδας του ΑΟΣΥΡ, τον Δημήτρη τον Μαραγκό. Σιγά σιγά ο Ράγια θα επαναφέρει την μπάλα από το πλάγιο out. Προσπάθεια εκεί του Μουρουζίδη θα χάσει. Προς το πάνω το Ράγια επιμένει. Ο Μπαλής, μονομαχίες, ο Κότσης τώρα, κόντρες πολλές, ο Ράγια θα προσπαθεί ωραία. Τελικά δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Αοσύρου και τον Καρύμ Αλή, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο Γατσέλος θα διεκδικήσει, θα πάρει την κεφαλιά. Τελικά η μπάλα βρίσκεται στον αέρα και τώρα κινείται προς την πορεία που παίρνει ο Συριανός. Ο Συριανός ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Θα δώσει χρόνο στους παίκτες του να ανέβουν στην μεσαία γραμμή. Το βολέ του Κώστα του Συριανού προς τον Ρούσο τον Κάρολο. Το πλάγιο είναι για το ομάδα του Αοσύρου μετά την παρέμβαση του Ράγια. Να πούμε ότι σε αυτά τα πρώτα λεπτά βλέπουμε τον Αοσύρου να προσπαθεί να βρει μια ρήξη από τα πλάγια, κυρίως με Ρούσο και Κότση, τις δύο πτέρυγες δηλαδή. Απ' την άλλη ο Μικόνος θα έλεγα παθητικό ρόλο απομακρύνει μπάλες. Σίγουρα όπως είπαμε οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο. Επίσης μπορεί να είναι η πρώτη αγωνιστική, αλλά σίγουρα η κρισιμότητα του παιχνιδιού είναι τόσο μεγάλη και για τις δύο ομάδες για τη συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πανθηραϊκός λίγο πριν λήξει το παιχνίδι είναι στο 1-2 με την Άνω Μέρα Μικόνου. Η ομάδα της Μικόνου προηγήθηκε, τελικά η ομάδα του Πανθηραϊκού κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Μαραγκός δείχνει να ελέγχει, θα μπει δυνατά εκεί ο Μουρουζίδης, θα ελέγξει την μπάλα, θέλει να αλλάξει με τον ξένο, ο Ραμπαβίλας, ο Ρούσος, θέλει να περάσει κάθετα για τον Κότση, ψωμένη σημαία του επόπτη. Η φάση συνεχίζεται, προσποίηση, ο Καρύμ Αλής θα κόψει, ο Ρούσος ο Κάρολος και τώρα ο Πανιός ο Ραμπαβίλας με αρκετό χώρο στο κέντρο θα μοιράσει αριστερά στον Αμπτούλ. Αμπτούλ σε ένα αντίον ενός. Θα δούμε την προσπάθεια του Αμπτούλ να μπει στην περιοχή, θα γυρίσει, θα πάρει τελικά το κόρνερ. Να λοιπόν το πρώτο κόρνερ με τη συμπλήρωση 6 λεπτών αγώνα που κερδίζει η ομάδα του Αοσύρου στην προσπάθεια αυτή από αριστερά του Αμπτούλ Ραζάκ και πάει αργά ο Ρούσος ο Κάρολος να εκτελέσει το corner αυτό που φέρνει σίγουρα όλους τους ψηλούς παίχτες ομάδας του Αοσύρου στην περιοχή του Σαββόπουλου. Χαμηλά το corner τελικά, να δούμε την προσπάθεια του Αμπτούλ, θα χάσει τελικά και προϋποθέσεις αντεπίθεση για την Μύκονο. Η μπάλα πάει εκεί που ο Καρύμ Αλής ελέγχει, θα κάνει όμως το λάθος. Γρήγορα θέλει να παίξει με τον Μωυσίδη ο Μικόνου. Για δούμε τον Μωυσίδη, θέλει να βρει την κίνηση του Μπάμπακαρ, θα κόψει ο Μαραγκός, αποθέσει offside τον Μπάμπακαρ. Θα υποφεληθεί από την κόντρα, η φάση τελειώνει εδώ. Όλα αυτά 6 λεπτά μετά το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή Δελιγιάννη. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς μας, το σούπερ μάρκετ Μπούμπουλης Σταματίου Προείου 47, αλλά και την κάβα ποτών του κυρίου Μακριονίτη στο κάτω μάνα της Σύρου. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με ένα κερδισμένο φάουλ για τον Αοσύρου. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ραμπαβίλας περίπου 15 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή.
βλέπετε χαρακτηριστικά τη δυσκολία που έχει ο Μουράι να στήσει την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ. Αυτό τελικά πάει πλασαριστά. Θα αλλάξουμε τώρα Μπαβίλε, μπάλα ξανά στον Μουράι. Να δούμε την προσπάθεια του Σαμπάν Μουράι. Αφήνει στο Μαραγκό, το γέμισμα στην πλάτη Σάντος. Για να δούμε τον Αλαζάκ. Θα τσιμπήσει την μπάλα. Όχι, ο Σαββόπουλος θα βγει με υπερένταση και θα διώξει την μπάλα πριν ο Ραζάκ γίνει επικίνδυνος για την ομάδα του ΑΟΜ Εικόνου. Άλλη μια καλή στιγμή με τον γρήγορο Αμπτούλ Ραζάκ να θέλει να φύγει στην πλάτη της άμυνας. Τελικά ο Σαββόπουλος θα διαβάσει τη φάση και θα κερδίσει αυτή τη μονομαχία. Θα ήθελα να παρατηρήσω σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, σε αυτά τα πρώτα λεπτά, ότι οι δύο μας προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο όσο το δυνατόν μπορεί να γίνει αυτό, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν βοηθούν στη διεξαγωγή ενός καλού παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που δεν έχει ιδιαίτερα πολλά φάουλ, θα έλεγα έχει καλές μονομαχίες, δυνατές μονομαχίες, αλλά δεν έχει φάουλ. Θέλοντας αυτό να δείξει ότι οι δύο ομάδες θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο και να κερδίσουν τις εντυπώσεις και γιατί όχι και ένα καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα το τρίποντο είναι ο μονόδρομος κύριος για την ομάδα του ΑΟΣΥΡΟΥ, καθώς βρίσκεται με το βαθμολογικό μειονέκτημα, όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης. Ράγια από αριστερά θέλει να βρει τον Μπάμπακαρ. Ωραία κίνηση από τον Μπάμπακαρ. Το γύρισμα του όμως δεν θα ανησυχήσει τον Συριανό, ο οποίος θα μπλοκάρει στο ύψος μικρής της περιοχής και θα ψάξει. Μάλλον έχει περάσει out. Έχει περάσει out. Δεν είδα καλά εγώ. Έχει περάσει την τελική γραμμή. Οπότε ελεύθερο από τον Μαραγκό. Όχι καλό. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ομικόνου με τον Μερτινά να εκτελεί αυτό το πλάγιο στον χώρο του κέντρου Αργυρόπουλος. Θα αλλάξει ωραία με τον Μωυσίδη. Μαραγκός με το κεφάλι. Ραμπαβίλας πολύ ωραία. Κότσης για τον Αμπτούλ. Ο Αμπτούλ θα τρέξει εκεί τον αρχηγό του ΑΟΜ Εικόνου, τον Καρατζά. Θα διεκδικήσει και στη μονομαχία, τελικά δεν θα πάρει κάτι. Ο ΑΟΜ Εικόνου θα καθαρίσει και αυτή τη φάση. Συριανός αργά-αργά θέλει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Καρίμαλη να έχει πάρει θέση ήδη για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Καρίμαλης, θα ψάξαμε τον Ρούσο, το νέο πλάγιο για την ομάδα του ΑΟΣΥΡΟΥ. Να πούμε ότι δεν έχει ιδιαίτερα κόσμο που θα περιμέναμε στις κερκίδες του γηπέδου της ΑΟΣΥΡΟΥ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γύρω στους 200 περίπου φιλάθλους. Σίγουρα περιμέναμε πολύ παραπάνω κόσμο για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που παρακολουθούνται από το kiklades24.gr, το siosports.gr, το sportkiklades24.gr, αλλά και όλο τον αγώνα σε μαγνητοσκόπηση από την Αιγαίο τηλεόραση. Να δούμε όμως αυτό το φάουλ σε επικίνδυνο σημείο για τον ΑΟΣΥΡΟΥ από δεξιά, όπως επιτείται με τον Σαμπάν Μουράι πίσω από την μπάλα, να θέλει να γεμίσει. Η μπάλα πρέπει περίεργα να φάλτσα, είναι όμως αδύναμο και ο Σαββόπουλος δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να ελέγξει την μπάλα, να την μπλοκάρει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Λάθος από τον Σαββόπουλο, υποφελείται ο Ρούσος. Ο Μπάμπακαρ θα του πάρει την μπάλα, θα δώσει γρήγορα στον Πανέτα. Ο Πανέτας θα χάσει. Ο Ξένος, ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τον Σπύρο τον Ξένο. Προσπάθεια τώρα από δεξιά για τον ΑΟΜ Εικόνου. Ωραίο το 1-2. Για να δούμε τον Μωυσίδη μέσα στην περιοχή. Θα αφήσει για τον Ξένο. Θα προσποιηθεί, ωραία. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα σεντράρει ο Ξένος στο δεύτερο δοκάρι. Κακό θα λέγαμε το τελείωμα από τον αριστεροπόδαρο μέσο της ομάδας του ΑΟΜ Εικόνου, τον Σπύρο τον Ξένο, σε μια φάση με προϋποθέσεις για τον ΑΟΜ Εικόνου. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση 11 λεπτών στον αγώνα. ΑΟΣΥΡΟΥ ΑΟΜ Εικόνου πάντα στο 0-0. Βαθιά παλιά από τον Μαραγκό για τον Κότση σε θέση σεντερφόρ. Ο Ηλίας ο Κότσης θα κατεβάσει. Θέλει να γυρίσει τον Ραμπαβίλα. Βάζει ωραία το σώμα του Ραμπαβίλα. Θα κερδίσει τη μονομαχία. Μουράι, Κότση για τον Ραμπαβίλα. Θέλει να τσιμπήσει την μπάλα εκεί ο Αργυρόπουλος και θα καταφέρει να πάρει τη μονομαχία αυτή. Ωραία ο Ραμπαβίλας με τον Μπάμπακαρ. Θα χάσει με φάουλ σύμφωνα με τον διαιτή Δελιγιάννη, ο οποίος είναι κοντά στη φάση και υποδεικνύει αμέσως την παράβαση. Thank you.
το σωστό σημείο που έγινε το φάουλ ο Δήτης Δελιγιάννης. Και ο Σαμπάν Μουράι τώρα θέλει να βρει τον Ρούσο. Ο Ρούσος θα χάσει καθαρά σύμφωνα με τον Δήτη Δελιγιάννη. Βαθιά παλιά διάδο μετά την ευκαιρία που πήγε να πραγματοποιηθεί από τον Μουρουζίδη. Ο Συριανός θα ελέγξει τη φάση, θα μπλοκάρει την μπάλα ενώ έχουμε μικρή διακοπή. Καθώς ο Ρούσο Καρόλος είναι τραυματίας στην προηγούμενη φάση και έτσι θα διακοπεί το παιχνίδι σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο να πούμε με την ευκαιρία της διακοπής ότι ευχαριστούμε πολύ το σούπερ μάρκετ Μπούμπουλης στη Σαματείου Προύρου 47, ένα σούπερ μάρκετ το οποίο παρέχει και διανομή κατοίκων, πολύ σημαντικό αυτό για το σούπερ μάρκετ Μπούμπουλης. Όπως επίσης ευχαριστούμε και πάρα πολύ το εμπόριο ποτών Μακριονίτης στο κάτω μάνα της Σύρου. Ο Συριανός λίγο έλειψε να κάνει ένα λάθος, όπως είδατε. Τελικά τελευταία στιγμή διόρθωσε το λάθος αυτό. Είπατε το αριστερά στον Ράγια. Ο Ράγια θα αλλάξει με τον Πανέτα. Ο Πανέτας με τον Ραμπαβίλα θα χάσει με τη βοήθεια του Καρύμαλη. Ο Καρύμαλης έχει χώρο, θέλει να παίξει με τον Ρούσο. Δεν είναι καλή μετάβαση του για τον Ρούσο τον Κάρολο. Η μπάλα θα περάσει σε πλάγιο out. Ενώ νομίζω ότι ο άνεμος συνεχίζει και δυναμώνει εδώ στην Άνω Σύρο. Ακούτε ξεκάθαρα μέσα από το μικρόφωνο πόσο δυνατός είναι ο άνεμος και πόσο δύσκολο είναι και το δικό μας έργο να καταφέρουμε να μεταφέρουμε τον παλμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού τα τελευταία αυτά 4-5 λεπτά με τον Μαραγκό να ξεκινάει μία επίθεση για τον Αοσούρ. Το λάθος που θα γίνει, η μπάλα θα χαθεί. Ο ξένος θέλει να αλλάξει εκεί την μπάλα, τελικά θα χάσει. Ο Ρούσο Κάρολος δείχνει να ελέγχει, η μπάλα είναι για τον Αοσύρου. Με τον Μουράι να αφήνει στον Καρύμαλη. Δεν δείχνουν να βιάζονται πάντως, θα έλεγα, οι δύο ομάδες. Πολλές μονομαχίες στον χώρο του κέντρου. Και φάουλ που κάνει ο Ρούσο Κάρολος τελικά στον Πανέτα. Σε μια μαχία που είχαν οι δυο τους. Σχολαστικός ο διαιτητής Δελιγιάννης θέλει να εκτελούνται ακριβώς στο σημείο που γίνονται οι παραβάσεις των φάουλ σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Βαθιά παλιά από τον Μπαλή, ο Συριανός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μπαλής, σε αυτό το στιγμένο ο αρχηγός του Αοκεκόνου. Σαμπάν Μουράι. Νέα βαθιά παλιά, ψάχνει τον κότσο. Ο κότσος θα κυνηγήσει την μπάλα με τον Μπαλή στην πλάτη του. Θα πάρει ωραία την μπάλα, προσπάθεια από τον Ηλία τον κότσο. Έρθει και ο Πανέτας για βοήθεια, θα του κάνει φάουλ. Ωραίο εκεί το double team θα λέγαμε. Έκαναν οι πες του Αομικόνου ο Πανέτας με τον Μπαλή. Τελικά όμως πήγε δυνατά στη φάση ο Πανέτας. Έτσι υπέπεσε σε αυτό το φάουλ από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αοσύρου. Με τον Σαμπάν Μουράι ξανά πίσω από την μπάλα, έτοιμο να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, αυτό το φάουλ, με συγχωρείτε. Βαθιά παλιά για το δεύτερο δοκάρι, θα περάσει εκεί που ο Μπάμπακαρ θα απομακρύνει με το κεφάλι προσωρινά, θα ελέγξει την μπάλα ο παίξει με το νούμερο 8 ο Ρούσος. Μαραγκός θέλει να επαναφέρει με τα γνωστά δυνατά πλάγια out που διαθέτει. Αυτή την μπάλα στην περιοχή, απομακρύνει ο Μπάμπακαρ, νέο πλάγιο για τον Αοσύρου. Νέο πλάγιο λοιπόν τον Μαραγκό. Σαββόπουλος έχει βγει στο ψηφίσμα του πέναλτι, έχει διαβάσει τη φάση, έχει μπλοκάρει. Θα παίξει με βολέ γρήγορα τον Πανέτα. Ο Κόκαλης με το στήθος θα αφήσει στον Καρύμαλη. Θα
κάνει λάθος μεταβίβαση. Δηλαδή ορθώσει το λάθος του Καρύμαλες. Τελικά ο Αργυρόπουλος θέλει να ψάξει να βρει τον Πανέτα, ο οποίος Πανέτας δεν θα διεκδικήσει την δυνατή αυτή παλιά του συμπαίκτη. Το πλάγιο είναι για τον Αοσύρου. Βλέπουμε τη Μύκονο να ανεβαίνει στο μισό γήπεδο και να πιέζει για το λάθος. Ένα φτωχό, θα λέγαμε, πρώτο 20 λεπτό που συμπληρώνεται σε περίπου 1,5 λεπτό. Με μια καλή στιγμή για τον Αοσύρου στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Αυτό το σούτ από τη περιοχή του Κότσι να σταματάει στην αγκαλιά του Σαββόπουλου. Ο Κότσι τώρα στο προσκήνιο θα πετάξει την μπάλα, θα φύγει από δεξιά. Για να δούμε τον Ηλία τον Κότσι τώρα να σεντράρει. Ο Σαββόπουλος θα χάσει τελικά σε δεύτερο χρόνο, θα μπλοκάρει την μπάλα. Να λοιπόν μια καλή στιγμή για τον Αοσύρου. Υπάρχει παίκτης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και τώρα ο διαιτητής Δελιγιάννης διακόπτει το παιχνίδι καθώς είναι τραυματίας ο Αργυρόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μπαλής είναι ο παίκτης που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Αν το ξανακάνει, θα βγάλει την πεταλούδα και κάνει ζούμε από πάνω. Ο αρχηγός του Μυκόνου δείχνει να μην έχει κάτι το ανησυχητικό και σηκώνεται σιγά σιγά. Και εσύ θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Το fair play που έγινε και ακούσατε το χειροκρότημα. Κώστας Συριανός με την μπάλα στα πόδια. Παίρνει κάποια δευτερόλεπτα ψάχνοντας κάποιον συμπαίχτη του να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το βολέ του Συριανού ψάχνει τον Ραζάκη. Μπάλα θα σταματήσει με τον αέρα και εύκολα εκεί ο Μουρουζίδης θα σταματήσει τη φάση. Κατσέλος, Αμπτούλ από αριστερά. Συγκλίνει ο Αμπτούλ. Λάθος η μεταβίβαση, δεν περνάει. Δυνατά ο Κατσέλος. Έκανε ο Μπάμπακαρ την προβολή. Οι δύο παίκτες συγκρούστηκαν, θα έλεγα. Και εδώ υπάρχει μια μικρή σύραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Ο Μπάμπακαρ είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι και έχουν μαζευτεί όλοι πάνω από τον παίχτη του Αομικόνου. Πάντως ο Μπάμπακαρ δείχνει να περνάει. Κίτρινη κάρτα στον Γατσέλο για το μαρκάρισμα. Αυτό αν δεν καταλάβω, δεν ξέρω αν είναι για διαμαρτυρία. Πάντως έχουμε την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι μας με συμπλήρωση 21 λεπτών αγώνα. Πάντα το σκορ στο 0-0. Έχει λήξει το παιχνίδι 1-2 Άνω Μερά Πανθηραϊκός. Η ανατροπή έγινε μέσα σε 8 λεπτά με τον Βέρμπι στο 80 και τον Μπρέσκα στο 88 να γυρίζει το παιχνίδι για τον Πανθηραϊκό. Οι δύο μεταγραφές του Ιανουαρίου νομίζω ότι ξεκίνησαν να κάνουν απόσβεση. Μπρέσκα λοιπόν και Βέρμπι, οι δύο σκόρ για τον Πανθηραϊκό. Είχε ξεκινήσει με αυτογκόλ, είχε προηγηθεί η Άνω Μερά στο πρώτο μέρος. Έτσι λοιπόν ο Πανθηναϊκός σίγουρα παραμένει επικεφαλής στον όμιλο με 6 βαθμούς.
Αναμένει να δούμε αν θα έχει συγκάτοικο στην πρώτη θέση μετά τη λήξη του παιχνιδιού που παρακολουθείτε εδώ στην Ανωσυρό. Αμπλούν Ραζάκ από αριστερά. Προσποιείται, θέλει να σουτάρει κόντρες. Μονομαχία στο χώρο του κέντρου, έρχεται ο Μπάμπα Καρδυνατά, θα πέσει. Φάουλ, λέει ο διαιτητής Λιγιάννης υπέρ του Αομικόνου στην προσπάθεια του Μπάμπακαρ να βγάλει την αντεπίθεση. Διαμαρτυρία στον διαιτητή Λιγιάννη για, φαντάζομαι, για κίτρινη κάρτα, καθώς ήταν σκεμμένο το φάουλ που έγινε πάνω στον Μπάμπακαρ. Βαθιά μπαλιά με το κεφάλι ο Μαραγκός, ο Ράγια, ξανά ο Κόκαλης αυτή τη φορά. Στην πλάτη της άμυνας θέλει να βγει ο Μωυσίδης. Μωυσίδης από δεξιά, θέλει να γυρίσει με τη μία. Του έχει πάρει τα βήματα έξυπνα εκεί ο παίκτης του Αοσύρου με το νούμερο 9, ο Γκούφας. Συστάσεις στον πάγκο του Αομικόνου. Ζητάει αποβολή ο διαιτητής Δελιγιάννης. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται, δεν έχω καταλάβει να δω σε ποιον αναφέρεται. Πρέπει να είναι ο Γιαβρούτας, ο εκπρόσωπος του Αομικρόνου, ο Πέτρος Γιαβρούτας. Πράγματι είναι ο Πέτρος Γιαβρούτας και χαρακτηριστικά του λέει ο διαιτητής Δελιγιάννης να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Πράγμα που κάνει ο εκπρόσωπος του Αομικρόνου και πρώην παίχτης και του Αομικρόνου αλλά και του Αοσύρου. Ενώ στην αντιπεραιόχθη έχουμε το corner για τον Αομικόνου από δεξιά. Να δούμε λοιπόν την φάση αυτή. Μικρή καθυστέρηση. Να δούμε λοιπόν το corner αυτό, ευκαιρία που πήγε να γίνει αν ο Μπάμπακαρ έπαιρνε την κεφαλιά. Ο Μουράι τελευταία στιγμή θα του πάρει την πουκιά από το σώμα και θα απομακρύνει από την περιοχή του. Και συνέχεια ο Κάρι μάλιστα θα παραχωρήσει ένα πλάγιο. Ο Ρούσος μάλιστα θα παραχωρήσει το πλάγιο. Και τώρα με την παρέμβαση του Κάρι μάλιστα έχουμε άλλο ένα κόρνερ από την άλλη πλευρά του γήπεδου αυτή τη φορά. Από αριστερά όπως επιτίθεται ο Αομικόνου. Εκτελεστή, δοκάρι, να τι πήγε να γίνει με τον Συριανό, να δείχνει να ελέγχει βέβαια τη φάση, αλλά το απευθείας κόρνερ αυτό από τον Μυρτινά χτυπάει στο δοκάρι της εστίας του Συριανού. Θα έλεγα ότι ισοφαρίζονται οι φάσεις για τις δύο ομάδες, καθώς όπως είχαμε πει στα πρώτα δευτερόλεπτα ως απείλησε την εστία του Σαββόπουλου, έτσι και τώρα στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης ο Αομικόνου ισοφαρίζει τις φάσεις με το δοκάρι αυτό που είχε από κόρνερ ο Μυρτινάς. Σε ένα φτωχό θα λέγαμε το μισάωρο που συμπληρώνονται εντός λίγων λεπτών από φάσεις. Κάποιες καθυστερήσεις που γίνανε μετά το 20ο λεπτό, κυρίως από τραυματισμούς ποδοσφαιριστών. Είχαμε βέβαια και την αποβολή του Γιαβρούτα, του εκπροσώπου του Αομικόνου, για διαμαρτυρία. Ένα φόλτο που έχει κερδίσει η Μύκονο σε καλή θέση για να γεμίσουν την περιοχή οι παίχτες της ομάδας του Αομικόνου. Βέβαια, όπως βλέπουμε, δεν κάνει η μπάλα τη χάρη στον ξένο να στηθεί ώστε να εκτελεστεί το φάουλ αυτό. Να δούμε λοιπόν τον ξένο, θα γεμίσει. Ευκαιρία που πήγε να βγει. Τελικά φάουλ θα κάνει ο παίκτης του Αομικόνου. Ο Μωυσίδης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Μουρουζίδης ο παίκτης που έκανε το φάουλ στην καρδιά της περιοχής του Συριανού. Ο Μπάμπακαρ τώρα από αριστερά. Θα γίνει το λάθος από τον Κόκαλη. Τελευταία στιγμή ο Μαραγκός θα απομακρύνει
οποίος παραμένει πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Μετά το σούτ αυτό. Νέα διακοπή στο παιχνίδι μας. Νέος τραυματισμός αυτή τη φορά για τον Μαραγκό, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό μας δίνει, νομίζω, τη δυνατότητα να πούμε τους δύο χορηγούς της μετάδοσης αυτής. Αναφέρομαι στο σούπερ μάρκετ Μπούμπουλη, στην οδό Σταματίου Προείου 47, το οποίο σούπερ μάρκετ παρέχει και διανομή κατοίκων. Επίσης, αναφερόμαστε και στην ΚΑΒΑ Αντώνης Μακριονίτης, στο κάτω μάνα, στην Σύρο. Σε ένα παιχνίδι που παρακολουθείτε σε μαγνητοσκόπηση από την Αιγαίο τηλεόραση και εκτενή σημειότυπα θα τα βρείτε στο Sport Kiklas 24, στο sinosports.gr αλλά και στο Kiklas 24. Ευκαιρία τώρα για τον ΑΟ Σύρου, κόντρες ο Ραμπαβίλας, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Ραμπαβίλα. Από το ύψος του πέναλτι ο Ραμπαβίλας ευνοήθηκε από τις κόντρες, όμως το τελείωμα του ήταν απελπιστικά άστοχο, θα λέγαμε, το αριστερό. Θέλεσε να πλασάρει το Σαββόπουλο. Όμως το τελείωμα του ήταν πραγματικά απελπιστικά άστοχο. Θα έλεγα όμως ότι είναι η πιο κλασική ευκαιρία του παιχνιδιού αυτή για τον ΑΟ Σύρου. Στο 21ο λεπτό με τον Παναγιώτη Ραμπαβίλα. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ραζάκα εκεί για τον Μυρτινά να μονομαχούν. Τελικά νίκησε ο δεξιός οπισθοφύλακας του Αομικόνου. Ο Μπαμπακάρ θέλει να αλλάξει για τον Πανέτα. Ο Ρούσος, οι κόντρες, ο Ξένος. Δυνατά ο Μουράη. Ο Μπαλής, ο Αργυρόπουλος. Κόντρα πάνω στο Ραμπαβίλα. Ο Ρούσος θα παίξει με τη μία με τον Ραμπαβίλα. Κακή εκτίμηση της φάσης από τον Ραμπαβίλα, η οποία μπάλα καταλήγει σε πλάγιο out. Είναι, νομίζω, εμφανές αυτό ότι οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων δεν μπορούν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο, καθώς ο Άνεμος σίγουρα δεν είναι σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή. Ενώ έχουμε συμπληρώσει ήδη 30 λεπτά στο παιχνίδι μας, ΑΟ Σύρου, ΑΟ Μικόνου 0-0. Θα χάσει. Τελικά το πλάγιο για τον ΑΟ Σύρου μετά την παρέμβαση του Πανέτα. Λάθος που θα γίνει εκεί από τον Γατσέλο. Ο Μπάμπακαρ, ο Πανέτας αριστερά, θέλει να συγκλίνει στον χώρο του κέντρου και να αλλάξει με τον Αργυρόπουλο. Δυνατό μαρκάρισμα και φάουλ πάνω στον Πανέτα. Με τον Μπαλή να αναλαμβάνει την εκτέλεση του φάουλ. Όσο τουλάχιστον μπορεί να το κάνει, καθώς η μπάλα κυλάει. Να δούμε την προσπάθεια του Μπαλή. Εύκολα εκεί με το κεφάλι απομακρύνουν με τον Καρίμαλη του ΑΟ Σύρου. Ο Ρούσος σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει τον Αμπντούλ. Ο Αμπντούλ θα παίξει με τη μία τον Ραμπαβίλα. Δεν είναι καλή μεταβίβαση για τον Παναγιώτη Ραμπαβίλα. Απομάκρυνση από τον ΑΟ Μικόνου. Εκεί που δεν κινείται κανείς, παίχτης παρά μόνο ο Συριανός, ο οποίος βλέπει την μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, σε out. Και αργά αργά να κατευθύνεται προς το ελεύθερο για να στήσει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ο Μαραγκός θα εκτελέσει αυτό το ελεύθερο out. Να πούμε ότι αύριο Κυριακή διεξάγεται το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής στην Σαντορίνη, Θύελλα Καμαρίου Παναξιακός.
ο Μπάμπακαρ θα χάσει, ο Μουράι θέλει να παίξει, ο Γατσέλ θα παίξει με τη μία τον Ρούσο. Ήταν πολύ δυνατή παλιά του όμως για τον Κάρολο τον Ρούσο. Μάξα από τον Μπάμπακαρ, Μωυσίδης, Ξένος, ο Ραμπαβίλας θα κερδίσει από τον Πανέτα, μαρκάρισμα από πίσω και επικίνδυνο μαρκάρισμα από τον Πανέτα πάνω στον Ραμπαβίλα. Κίτρινη κάρτα στον Πανέτα, σε αυτό το δυνατό μαρκάρισμα που επιχείρησε πάνω στον Ραμπαβίλα. Όλα αυτά καθώς έχουμε συμπληρώσει 33 λεπτά στο παιχνίδι μας ΑΟ Σιρού ΑΟ Μικόνου, πάντα στο 0-0. Μαραγκός θέλει να γεμίσει, αρκετός κόσμος στο ύψος της περιοχής του Σαββόπουλου. Μαραγκός ψάχνει το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Μουράι, ο Ραμπαβίλα στο σούτ, απεκρούν ο Σαββόπουλος, κεφαλιά του Ραμπαβίλα. Ξανά ο Σαββόπουλος κατεβάζει, θα λέγαμε κυριολεκτικά, την μπάλα πριν αυτή περάσει την τελική γραμμή. Πολύ καλή στιγμή για τον ΑΟ Σιρού, διπλή καλή στιγμή θα λέγαμε στο 34. Με τον Ραμπαβίλα σε πρώτο χρόνο να σουτάρει δυνατά, να αποκρούει ο Σαββόπουλος και στη συνέχεια η κεφαλιά του Ραμπαβίλα που πήρε αρκετή καμπύλη έδωσε τον χρόνο στο Σαββόπουλο να μπλοκάρει την μπάλα και να δώσει τέλος αυτήν την πολύ καλή στιγμή θα λέγαμε για τον ΑΟ Σιρού. Από την άλλη πλευρά τώρα έχουμε φάουλ για την ομάδα του ΑΟ Μικόνου με τον υψηλόσωμο επιθετικό της, τον παίχτη με το νούμερο 9, τον Μουρουζίδη, να ζητάει την μπάλα. Τρία άτομα τείχος ζητάει ο Συριανός. Αρκετά μακριά θα λέγαμε από την αιστεία του, αλλά ο άνεμος παίζει περίεργα παιχνίδια και πόσο μάλλον σήμερα που είναι αρκετά δυνατός. Το φάουλ πάνω στο τείχος από τον Μουρουζίδη, στο κεφάλι του Ραμπαβίλα αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι ο Ραμπαβίλας ο οποίος δέχεται την μπάλα στο πίσω μέρος του κεφαλιού και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Πορεία της μπάλας κατέληξε σε κόρνερ. Σε ένα παιχνίδι που δεν έχει τα λέγαμε ιδιαίτερα καλό ρυθμό, ενώ ξεκίνησαν με την καλή διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο. Λίγο ισχυρός άνεμος, λίγο ότι στη συνέχεια βγήκαν κάποια σκληρά μαρκαρίσματα, δεν βοήθησαν. Τουλάχιστον δεν βοηθούν προς το παρόν να παίχτει καλό ποδόσφαιρο εδώ στην Άνω Σύρο, στα πλαίσια όπως είπαμε της πρώτης αγωνιστικής του Β' φάσης του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλάδων για την σεζόν 2015-2016. Μια πρώτη αγωνιστική που πέρασε 40 κύματα κυριολεκτικά θα λέγαμε, καθώς μεσολάβησαν οι απεργίες των πλοίων, απαγορευτικό την επόμενη εβδομάδα. Έτσι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα μέσα Φεβρουαρίου για να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα και σίγουρα σημαντικό ρόλο θα λέγαμε παίζει και η αγωνιστική απραξία των δύο ομάδων κατά το διάστημα αυτό, οι οποίες μπορούσαν να με κάποια φιλικά να κρατηθούν σε αγωνιστικό ρυθμό και με σίγουρα με οικογενειακά διπλά. Μετά λοιπόν την καθυστέρηση αυτή επαναρχόμαστε ξανά στο παιχνίδι μας με τον
Μουρά να παραχωρεί ένα κόρνερ. Φαντάζομαι το πρώτο ημίχρονο θα έχει αρκετά λεπτά καθυστερήσεων. Σίγουρα πολλοί τραυματισμοί. Έχουν καθυστερήσει, θα λέγαμε, τη ροή του παιχνιδιού. Κάποιες καθυστερήσεις δηλαδή που φαντάζομαι θα κρατηθούν στο τέλος του αγώνα, μάλλον του πρώτου μέρους. Να δούμε το κόρνερ αυτό από την ομάδα του Αομικόνου. Στο δεύτερο δοκάρι, ο Μπαμπακάρ, ευκαιρία. Τελικά φάουλ πάνω στον Συριανό. Ο Μπαμπακάρ που διεκδίκησε την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής. Ο Συριανός βγήκε και αυτός να μπλοκάρει. Η σύγκρουση που έγινε μεταξύ των δύο παιχτών είναι σίγουρα το υπέρ του τροματοφύλακα στο σημείο που έγινε. Έτσι λοιπόν έχουμε το φάουλ για τον goalkeeper της ομάδας του ΑΟΣΥΡΟΥ. 38 λεπτά συμπληρωμένα στο παιχνίδι μας. Οδεύουμε σιγά σιγά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. ΑΟΣΥΡΟΥ ΑΟΜΙΚΟΝΟΥ 0-0. Με τον ΑΟΣΥΡΟΥ να έχει, θα λέγαμε, τρεις τελικές προσπάθειες. Απ' την άλλη πλευρά η Μύκονος απείλησε μόνο στο 26ο λεπτό με απευθείας κόρνερ του Μυρτινά. Η μπάλα θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι του Συριανού, θα περάσει out. Η μοναδική στιγμή για την ομάδα του Μύκονου. Από την άλλη η ομάδα του Ασύρου με μπροστάρι, θα λέγαμε, τον Παναγιώτη Ραμπαβίλα απείλησε σε τρεις περιπτώσεις, στο πρώτο λεπτό, στο 29ο, αλλά και στη διπλή ευκαιρία του 34ου λεπτού να ανοίξει το σκορ. Ραμπαβίλας θέλει να βρει τον Ραζάκ, με τον Μυρτινά στον ασάντιονός θα περάσει, ο Ραμπαβίλας ωραίο, ο Μυρτινάς θα βάλει το σώμα του, θα προσποιηθεί, θα κόψει την μπάλα ο Αργυρόπουλος, θα τη στείλει πιο μακριά εκεί που κινείται ο Μουρουζίδης, πεσμένος ο Μουρουζίδης θέλει να βρει τον Ράγια, ο Ρούσο Καρόλος θα εκμεταλλευτεί και θα βάλει την προβολή. Ανέβεσμα τώρα από τον Μπαλί που θέλει να βρει τον ξένο. Η μπάλα θα χαθεί. Κακή εκτίμηση από τον Μυρτινά. Πλάγιο η μπάλα για τον ΑΟΣΥΡΟΥ. Για τον Αομικόνου, ο Μπαμπακάρ με τον Ραμπαβίλα, ο Γατσέλος με κεφαλιά, ο Μουράι θα αλλάξει με τον Γατσέλο, ο Γατσέλος θέλει να γεμίσει, ο Ράγια θα κάνει λάθος προς το παρόν, θα το διορθώσει συνέχεια με την απομάκρυνση της μπάλας. Μια βαθιά μπαλιά που θα καταλήξει στην αγκαλιά του Συριανού. Ο Μαραγκός θα ζητήσει και θα πάρει την μπάλα από τον τροματοφυλακά του. Θα ψάξει τον Κότσικ, θα παίξει με τη μία τον Ραμπαβίλα, ωραίο τάκλιν, έγκαιρο και έγκυρο θα λέγαμε εκεί από τον Καρατζά. Αν περνούσε εκεί ο Ραμπαβίλα σίγουρα θα υπήρχαν πολύ μεγάλες προϋποθέσεις να ανοίξει το σκόρ η ομάδα του ΑΟΣΥΡΟΥ. Παρ' όλα αυτά ο Καρατζάς έβαλε πολύ ωραία την προβολή και κόψε καθαρά τον επιθετικό του ΑΟΣΥΡΟΥ. Ο Συριανός καθυστερεί μέχρι που μπλοκάρει τελικά την μπάλα. Θα παίξει γρήγορα με τον Μαραγκό. Βαθιά μπαλιά του Μαραγκού. Ψάχνοντας τον Κότση αυτή τη φορά. Ο Μπαλής δεν έχει κανένα πρόβλημα να ελέγξει την μπάλα πριν αυτή κατάληξε out. Σαββόπουλος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το ελεύθερο. Ένα δυνατό ελεύθερο από τον Σαββόπουλο. Την μπάλα θα περάσει στην αντίπερα όχθη στον
αντίπαλο τροματοφύλακα, τον Κώστα τον Συριανό, ο οποίος θα παίξει ξανά με τον Μαραγκό. Ο Σύρου δείχνει να έχει διάθεση τα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους να πιέσει πιο ψηλά. Ο Αμπντούλ με τον Αργυρόπουλο, έρχεται και ο Μωυσίδης για βοήθεια και απομακρύνει, ενώ είναι πεσμένος ο Αμπντούλ από την προηγούμενη αυτή μονομαχία με τον Μωυσίδη. Τρία λεπτά συμπληρωμένα στο πρώτο μέρος, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Οδεύουμε λοιπόν για το φινάλε του πρώτου μηχρόνου, που σίγουρα θα έχει κάποια λεπτά καθυστέρησης, καθώς είχαμε αρκετούς τραυματισμούς τελικά σε αυτό το πρώτο μέρος. Ο Ατσέτος θα παίξει κοντά με τον Μαραγκό και τον Μουράι, τώρα που κουβαλάει την μπάλα και θέλει να μοιράσει στον Κότσι. Ο Καρή μάλιστα θα κάνει λάθος. Γρήγορα γίνει ο Κόκαλης μπροστά από τον Μουρουζίδη. Επανέλθει και ο Ραζάκ, ο οποίος είχε περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου μετά τον τελευταίο τραυματισμό που είχε. Δεν μπορεί εκεί να γυρίσει την μπάλα ο Μουρουζίδης. Πάντα πέρασε απευθείας out. Έτσι περνάει και αυτή τη στιγμή για τον Ναόμι Κόνο. Συριανός και Μαραγκός, ένα γνώριμο παιχνίδι τα τελευταία αυτά λεπτά. Με τον κεντρικό αμυντικό του Αόσιρου και αρχηγό του να ξεκινάει τις τελευταίες επιθέσεις. Ραμπαβίλας θα μοιράσει ωραία στον Ρούσο, προϋποθέσεις από δεξιά, ψωμένη σημαία όμως για τον Ρούσο τον Κάρολο, ο οποίος ήταν σε θέση offside, σε μια φάση με προϋποθέσεις θα λέγαμε για την ομάδα του Αοσίρου, καθώς ξεχάστηκε εκεί δεξιά ο Ρούσο Κάρολος, όμως είχε ξεχαστεί και από την άμυνα του Αομικών, έτσι τέθηκε σε θέση offside, τελειώνει αυτή τη στιγμή και ο Σαββόπουλος ψάχνει τον Μερτινά, που δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτόν. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση 45 λεπτών και πλέον παίζουμε τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην β' φάση του πρωταθλήματος του ΣΕΠΣΙ Κυκλάδων. Θυμίζουμε ότι ο Πανθυραϊκός πέρασε δύσκολα από την Άνω Μερά με 1-2. Ένα παιχνίδι που ήρθε με ανατροπή στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Αμπντούλ για τον Κότσι. Σε καλή θέση ο Μπαλής θα βάλει το σώμα του. Δεν θα κάνει όμως καλή εκτίμηση της φάσης και θα παραχωρήσει ένα κόρνερ για τον Αοσίρου. Να δούμε τι μπορεί να αποφέρει αυτό το κόρνερ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ρούστο Γκάρολ να κατευθύνεται στο κόρνερ αυτό. Ανεβαίνει και ο Κόκαλης από την άμυνα. Ο Μαραγκός θα μείνει. Να δούμε τον Ρούσο. Καλό το κόρνερ, περνάει ο Μπάμπακαρ με το κεφάλι από μακρύνη. Παραμένει ψηλά η ομάδα του Αοσίρου, καθώς κερδίζει πλάγιο σε αυτή τη φάση. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μαραγκός. Θα ψάξει κάποιο γέμισμα προς την καρδιά της περιοχής του Σαββόπουλου. Τελικά θα παίξει χαμηλά με τον Ρούσο. Ο Ρούσος θα γεμίσει. Το σουτ που πήγε να επιχειρήσει ο Κόκαλης, η μπάλα θα κοντράρει. Ο Μαραγκός στο γύρισμα. Ο Σαββόπουλος. Φάουλ που θα κάνει ο Κότσης πάνω στο Σαββόπουλο. Έξυπνο φάουλ εκεί για καθυστέρηση αντεπίθεση. Και αυτή τη στιγμή με τη συμπλήρωση 2 λεπτών ο διαιτητής Δελιγιάννης δίνει το τελευταίο
σφύριγμα για το πρώτο μέρος. ΑΟ Σύρου, ΑΟ Μικόνου, πάντα στο 0-0. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας στο παιχνίδι αυτό. Αναφέρομαι στους Supermarket Bumbulis, Ματίου Μπρέου 47, αλλά και στην κάβα ποτών Μακριονίτης στο κάτω της Σύρου. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο σε αυτό το πρώτο μέρος. Μικρή διακοπή και τα λέμε σε περίπου 15 λεπτά.